Την πόρτα του Υπουργείου Οικονομικών θα περάσουν τη Δευτέρα οι υπουργοί της κυβέρνησης για να εισφέρουν με το καλό τον οβολό τους, ώστε να εξοικονομηθούν δαπάνες 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2013-2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα τις κόψει ο Γιάννης Τουρνάρας. 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα βρεθούν από μαχαίρι που θα μπει στις δαπάνες του Δημοσίου, 3,1 δισεκατομμύρια από το κόψιμο επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων και 2,1 δισεκατομμύρια από την διοικητική μεταρρύθμιση. Πάντως, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας, με συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής υποστηρίζει ότι έχουν βρεθεί τα ισοδύναμα για να μην γίνουν περικοπές στα ειδικά μισθολόγια και τονίζει ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα φέτος. Είναι γεγονός ότι η ύφεση είναι πρωτοφανή σε βάθος και διάρκεια. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις είναι μεγάλες. Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν τίθεται θέμα νέων πρόσθετων μέτρων το 2012. Στη συσκέψη στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται και οι προτάσεις του ΚΕΠΕ για την περιστολή δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση, όπου μεταξύ άλλων προτείνεται κόψιμο των διπλών συντάξεων ή να μπει πλαφόν σε γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς, δικηγόρους, μηχανικούς και πολιτικούς, να έρθει πλαφόν τα 2.400 ευρώ στις συντάξεις, ώστε να εξοικονομηθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, να καταργηθούν οι σύμβουλοι αλλά και να μειωθούν οι θέσεις των αιρετών αρχόντων, να υπάρξει αναδιάρθρωση όλων των επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια, να μειωθούν όλες οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους και να περικοπούν οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουν μαζί. Πάντως, όλα πρέπει να είναι έτοιμα στις 23 Ιουλίου με την Τρόικα να επιστρέφει τότε στην Αθήνα για να ακούσει τα μέτρα των 11,6 δισεκατομμυρίων και να κρίνει αν αυτά είναι αποδεκτά. Η Τρόικα επιθυμεί μείωση 12% στα ειδικά μισθολόγια. Η κυβέρνηση όμως έχει παρουσιάσει ισοδύναμα μέτρα. Θέλει μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα και ευελιξία εργασιακών σχέσεων. Κλείσιμο της μαύρης τρύπας των εσόδων, που αν συνεχίσει έτσι τότε θα φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος. Κόψιμο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις δαπάνες υγείας. Ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όθηση των αποκρατικοποιήσεων και κλείσιμο αλλά και συγχωνεύσεις 80 τουλάχιστον οργανισμών του δημοσίου. Θετικά αξιολογείται πάντως η πορεία της κυβέρνησης από το 55,2% των ερωτηθέντων και αρνητικά από το 42,7% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Kappa Research για το Βήμα της Κυριακής. Μάλιστα, στην ίδια δημοσκόπηση, υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας από την κυβέρνηση τάσεται το 55,6% των ερωτηθέντων, ενώ κατά το 40,6%. Μοιρασμένες είναι οι απόψεις σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις, καθώς θετικά αξιολογούνται από το 42,2% των ερωτηθέντων, ενώ αρνητικά από το 41,3% σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για τη Real News. Ειδικότερα όμως, υπέρ των αποκρατικοποιήσεων τάσεται το 62,7% των ερωτηθέντων και μόνο το 29,4% κατά, σύμφωνα με την Kappa Research για το Βήμα της Κυριακής. Στην ίδια δημοσκόπηση, οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών αξιολογούνται αρνητικά από το 62,7% και θετικά από το 30,9%. Η στάση της Τρόικας στο θέμα της επιμήκυνσης δεν δημιουργεί αισιοδοξία, αφού σύμφωνα με την MRB για τη Real News, το 26,4% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα δεχθεί επιμήκυνση, το 34% ότι θα δεχθεί αλλαγή κάποιων όρων και το 32,6% ότι δεν θα δεχθεί καμία διαπραγμάτευση. Στην ίδια δημοσκόπηση πάντως, το 73,9% ζητά αναδιαπραγμάτευση ανεξάρτητα από το κόστος και μόνο το 15,5% να δεχτεί η κυβέρνηση τους όρους χωρίς διαπραγμάτευση. Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομία στους δρόμους της Μαδρίτης. Οι αστυνομικοί χτυπούν με σκληρότητα. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Vemos que la gente está ya muy harta y muy cabreada, no es como hace un año que se salió más pacíficamente y hay otra gente que ya pues son muchas cosas. Ayer ya se les insultó a la cara en el Congreso, así que yo creo que ya pues es un punto de inflexión bastante importante. Χιλιάδες Ισπανοί κατέβηκαν χθες στο κέντρο της Ισπανικής Πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τα νέα αυστηρά μέτρα λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Un detenido que se ha llevado una paliza de espanto por parte de un miembro de los antidisturbios. Le ha pegado puñetazos en la cara, básicamente. Η αστυνομία επενεύει για να διαλύσει τους διαδηλωτές όταν αυτοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα γραφεία του κόμματος του Ραχόι αλλά και της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης. Esto, esto, esto. Metamos al Congreso. No tenemos otro remedio para intentar tapar el agujero que presentan nuestras cuentas públicas y que lastra nuestra posibilidad de crecimiento.
κυβέρνηση Ραχώη αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονες αντιδράσεις για τις περικοπές δαπανών που χαρακτηρίζονται οι βαρύτερες στην πρόσφατη σύγχρονη ισπανική ιστορία. Εν τω μεταξύ, σ' άλλο έχει προκαλέσει η βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Ανδρέα Φάμπρα, η οποία μέσα στη Βουλή χρησιμοποίησε υβριστική έκφραση για τους άνεργους, όταν ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχώη ανακοίνωσε τη μείωση του επιδόματός τους. Αργότερα και κατά την έξοδό της από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα λιτότητας. Οι σοσιαλιστές της Βουλής ζήτησαν την καθαίρεσή της. Στην Ιταλία τώρα έντονη ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού Μάριο Μόντι στην υποβάθμιση της οικονομίας της χώρας από τον Νίκο Μούντις. «Είμαστε ενάρετοι και αντί να μας επιβραβεύουν, μας τιμωρούν», είπε. Την ίδια ώρα η εισαγγελία της πόλης Τράνη ετοιμάζεται να ζητήσει την παραπομπή σε δίκη δύο στελεχών του οίκου με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν την αγορά το Μάιο του 2010, υποδεικνύοντας με ηθελημένο τρόπο στις αγορές μια σχέση ανάμεσα στην κατάσταση της Ελλάδας και την επικινδυνότητα των Ιταλικών τραπεζών.